Υπάρχουν πράγματα που μας συγκλονίζουν. Είναι ο πόλεμος μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Είναι η ενεργειακή κρίση, είναι η οικονομική κρίση με όλες τις συνέπειες που δημιουργεί για τα ελληνικά νοικοκυριά. Και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Παπασταύρου. Κύριε Παπασταύρου, είναι ένα πάζλ που πραγματικά δημιουργεί έτσι ένα σφιχτικό κλοιό και ιδιαίτερα σε εκείνους που δεν τα φέρουν εύκολα βόλτα. Βεβαίως, κύριε Παπαδάκη, ο κόσμος υποφέρει. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το μείγμα είναι εκρηκτικό. Βέβαια, δεν μιλάμε για φυσικά φαινόμενα. Έτσι. Δεν είναι η ακρίβεια, ούτε η ακρίβεια, ούτε η αύξηση των τιμών στην ενέργεια είναι φυσικό φαινόμενο, ούτε, αν θέλετε, ο κίνδυνος επισιτιστικής κρίσης είναι φυσικό φαινόμενο. Όλα αυτά εδράζονται πάνω σε πολιτικές που έχουν ασκηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχαν πριν από τον πόλεμο. Έτσι, και αυτή τη στιγμή μετά τον πόλεμο οξύνονται αυτά τα ζητήματα. Και γιατί λέω ότι οξύνονται? Γιατί στην πραγματικότητα τι πληρώνουμε αυτή τη στιγμή? Πληρώνουμε το κόστος της ενεργειακής μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις της, οι ελληνικές στο προηγούμενο διάστημα. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό το έχουμε πληρώσει ήδη στα τιμολόγια του ρεύματος και, και της ενέργειας και θα συνεχίσουμε να το πληρώνουμε. Πληρώνουμε το κόστος της καπιταλιστικής ανάπτυξης και τις επιδοτήσεις που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα στο κεφάλαιο και το βρίσκουμε στην τιμή των προϊόντων. Πληρώνουμε την κοινή αγροτική πολιτική που τη βρίσκουμε στην αδυναμία που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα να μπορέσει να στηρίξει την παραγωγή της και είμαστε έρμεο αυτή τη στιγμή αυτής της κατάστασης. Όμως ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι επειδή ούτε ο πόλεμος είναι φυσικό φαινόμενο όπως το παρουσιάζει η κυβέρνηση, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο ο πόλεμος. Εμείς πληρώνουμε και την εμπλοκή τώρα σε αυτόν τον πόλεμο. Και εκτός από το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί και με το ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα γεμίσανε την Ελλάδα με βάσεις και την έχουν κάνει ένα μεγάλο νατοϊκό ορμητήριο και από αυτή τη στιγμή και κάθε μέρα περνάνε εκατοντάδες στρατεύματα προς την Ουκρανία, έτσι, προς την Ανατολική Ευρώπη, πληρώνουμε και το κόστος και τις συνέπειες που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι υπάρχουν κυρώσεις προς τη Ρωσία, με το γεγονός ότι υπάρχει ενεργειακή στοιχείο του πολέμου, αν θέλετε, είναι και η ενεργειακή αντιπαράθεση και, και τις τελευταίες αποφάσεις. Πάμε και στους υπόλοιπους. Καλούμαστε να πληρώσουμε. Πάμε και στους υπόλοιπους και θα συμπληρώσετε. Νομίζω ότι επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχει το παζλ. Κύριε Παπαδάκη, υπάρχει αυτού του τύπου η συζήτηση. Υπάρχει αυτού του τύπου η συζήτηση. Δηλαδή το να συζητήσουμε ουσιαστικά τι θα χάσει ο κόσμος. Γιατί αυτό συζητάνε τα δύο κόμματα. Με ποιους όρους θα χάσει. Έτσι, από ποια τσέπη θα φύγουν. Έτσι, και καμία ουσιαστική στήριξη. Και υπάρχει και ο τρόπος να συζητήσουμε άλλα κριτήρια. Δηλαδή με κριτήρια όχι το πώς θα τηρηθούν οι ευρωενωσιακές δεσμεύσεις και οι λεγόμενες αντοχές της οικονομίας, η οποία οικονομία αντέχει ό,τι και στις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών που έχουν στηρίξει και οι δύο, ας πούμε, έτσι, αλλά δεν αντέχει να μειωθούν, ας πούμε, οι φόροι στα είδη βασικής κατανάλωσης. Έτσι. Ή θα συζητήσουμε με όρους πραγματικών μέτρων που μπορούν να ανακουφίσουν τον κόσμο. Όπως η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη βασικής κατανάλωσης. Όπως η κατάργηση φόρων, όπως η κατάργηση των ρυθμιστικών, πώς το λένε, των αναπροσαρμογών, έτσι, το ρήτρο αναπροσαρμογής στην ενέργεια. Το θέμα, ξέρετε. Λοιπόν, αυτά όμως, κύριε Παπαδάκη, έτσι, σημαίνει ότι πρέπει να συγκρουστούμε και με το ευρωνοσιακό πλαίσιο και με ορισμένες δεσμεύσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία όμως τώρα είναι αναγκαίο να γίνει για να μπορέσουμε, πώς το λένε, να ανακουφιστεί ο κόσμος. Να ανακουφιστεί ο κόσμος. Λοιπόν, ακούσαμε να κάνω και ένα σχόλιο λίγο πιο πολιτικό, λέω, για τη συζήτηση. Το τελευταίο διάστημα έχουμε ακούσει μια, έτσι, από εκεί που κάποιοι θέλαν αυτοδυναμία, μιλάνε για συνεργασία. Κάποιοι που λέγανε ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, λένε ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία του κύριου Μητσοτάκη. Κάποιοι που λέγανε ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Λοιπόν, εδώ τώρα γίνεται μια συζήτηση, η οποία εμείς καταλαβαίνουμε πού πάει αυτή η συζήτηση. Έχει βάση. Δηλαδή, βλέπετε συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και ένα ούτε να ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε, κύριε Παπασταύρου.
Τι υπενήσαστε, ούτε κύριε Παπασταύρου. Αυτό υπενήσαστε. Ακούστε με, κύριε Παπασταύρου, για να το πείτε. Γιατί ο κύριο Ανδρουλάκη. Κύριε Παπασταύρου, μισό λεπτό, κύριε Παπασταύρου. Σε μια σειρά πλευρές. Λέτε ότι θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, έχουμε δει τα πάντα, ξέρετε, κύριε Παπασταύρου. Ούτε να το σκέφτεστε, κύριε Παπασταύρου. Έχουμε δει τα πάντα. Με τον κύριο Χατζηβασιλείο, βεβαίως, έχω άριστες σχέσεις ως νέοι άνθρωποι. Αλλά σε επίπεδο συνεργασίας πολύ δύσκολο να το σκεφτείτε. Σας αφήνουμε να το σκεφτείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.